Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε νέες μορφές πάλης περνά από σήμερα η φοιτητική εξέγερση στην Κίνα, καθώς οι αρχές διευρύνουν τα κατασταλτικά μέτρα, ενώ οι μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εμφανίζουν ύφεση. Επιφανειακή και προσωρινή χαρακτηρίζουν παρατηρητές τη σχετική ηρεμία που επικρατεί σήμερα στους δρόμους του Πεκίνου μετά τη σταδιακή αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων από το κέντρο της πόλης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι ηγέτες του φοιτητικού κινήματος αποσύρονται στις επαρχίες ή περνούν στην παρανομία μετά τη σφαγή του Πεκίνου. Και ενώ η κινέζικη πρωτεύουσα προσπαθεί να ξαναζήσει στο φυσιολογικό ρυθμό της, αφήσεις έκαναν την εμφάνισή τους στους τοίχους και τα δέντρα της πόλης, που καλούν το λαό σε γενική απεργία και πληροφορούν τους πολίτες για τις συχνότητες ξένων ραδιοφωνικών σταθμών από όπου μπορούν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις. Στο μεταξύ, οι κινέζικες αρχές άρχισαν να πραγματοποιούν μαζικές συλλήψεις φοιτητών και εργατών που πρωτοστάτησαν στην εξέγερση, παρακινώντας τους πολίτες να καταδίδουν τους πρωτεργάτες του κινήματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διωγμοί κλιμακώνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Χαρακτηρίζοντας τους φοιτητές αντεπαναστάτες και συνωμότες, ο πρωθυπουργός της χώρας και εκφραστής της κληροπυρηνικής πτέρυγας της ηγεσίας Λι Πενκ, κάλεσε τις στρατιωτικές δυνάμεις, κατά την πρώτη επίσημη εμφάνισή του μετά τα αιματηρά γεγονότα, να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για την καταστολή των ταραχών και την πλήρη αποκατάσταση της τάξης στη χώρα. Στο μεταξύ, στη συνοικία Χαϊντιάν του Πεκίνου, μεγάφωνα ειδοποιούσαν τους κατοίκους ότι οι κινέζικες στρατιωτικές δυνάμεις ετοιμάζονται να εισβάλλουν στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Επίσημο ανακοινωθέν ανέφερε ότι τα θύματα της σφαγής του Πεκίνου ανέρχονται σε 350, ενώ σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις δυτικών πηγών υπερβαίνουν τις 2.500. Αιματηρό επεισόδιο έγινε λίγο πριν από τις 9 απόψε στις φυλακές Νεάπολης Λασιθίου, όπου κρατούνται γύρω στους 80 περίπου ποινικοί κρατούμενοι. 4 Έλληνες και 4 αλλοδαποί, αφού αφόπλησαν τους εσωτερικούς φύλακες, βγαίνοντας στον εξωτερικό περίβαλο των φυλακών, πυροβόλησαν και σκότωσαν 2 αστιφύλακες της ελληνικής αστυνομίας και τραυμάτισαν ελαφρά 1/3. Νεκροί είναι οι Σαράντο Σακάς και Νίκος Κοκολάκης και τραυματίας ο Νικόλας Ροβίθης. Οι δραπέτες που οπλοφορούσαν επιβιβάστηκαν σε ένα πράσινο επιβατικό αυτοκίνητο τύπου Καντέντ με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΑ 4957 και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Δραπέτες είναι η Νίκος Βασιλακάκης, Κωνσταντίνος Μπατζακάκης, Χρήστος Ρουμελιανάκης, Παύλος Κεραμίδης, οι Κούρδοι, Ιμπραήμ Λίμβε, Ζανέο Οζιάρ και Τζον Μοχάμεντ και ο Άγγλος Άντωνι Μπάρκλεϊ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2.30 μετά το μεσημέρι κοντά στην κοινότητα Προφίλια στη Ρόδο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στον τόπο της πυρκαγιάς και προσπαθούν να εμποδίσουν την επέκτασή της. Τα μέτωπα όμως της πυρκαγιάς επεκτείνονται σε απόσταση 8 χιλιόμετρων και οι τεράστιες φλόγες μεταβάλλουν σε στάχτη πευκοδάση, αγροτικές καλλιέργειες και θαυνώδεις εκτάσεις. Κατά 33% μειώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο τετράμινο του 1989. Το έλλειμμα περιορίστηκε στα 872 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το αντίστοιχο περσινό τετράμινο είχε φτάσει το 1 δισεκατομμύριο 302 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, κατά το ίδιο τετράμινο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 1,1%, το πλεόνασμα του ισοζυγίου αδύλων πόρων αυξήθηκε κατά 31,8%, ενώ το τέλος Απριλίου τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας ανήλθαν σε 4 δισεκατομμύρια 122 εκατομμύρια δολάρια. Άρχισαν να χορηγούνται τα χρηματικά ποσά στους δικαιούχους του προγράμματος επιδότησης ενοικίου μέσω της κτηματικής τράπεζας. Οι πρώτες εγκρίσεις και τα βιβλιάρια επιδότησης έχουν ήδη σταλεί ταχυδρομικώς από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας στους δικαιούχους, οι οποίοι από τις 10 Ιουνίου θα μπορούν να παραλάβουν το ποσό που τους έχει εκδοθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατατόπους γραφεία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Εξάλλου, από προχθές αυξήθηκε το επιτόκιο των καταθέσεων απλού και στεγαστικού ταμιευτηρίου της κτηματικής τράπεζας. Ο Υφυπουργός Τύπου Δημήτρης Γκλαβάς είχε σήμερα συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Κατά τη συνάντηση, ο νέος πρόεδρος της ΕΣΥΑ Δημήτρης Μαθιόπουλος έθεσε το θέμα της στήρησης των συμφωνιών με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μέχρι τις εκλογές. Διαπιστώθηκε απόλυτη σύγκληση απόψεων για την πρόσφατη απόφαση της ΕΣΥΑ σχετικά με την ευπρεπή διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών ζήτησε από τον κύριο Γκλαβά να επιβλέπει την πιστή τήρηση των συμφωνιών της Διακομματικής Επιτροπής.
Ο Υφυπουργός Τύπου είπε ότι θα στηρίξει το έργο της διακομματικής και ότι είναι σεβαστές οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την επίσης όρης προβολή των κομματικών προγραμμάτων και θέσεων. Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ όσο και ο Υπηρεσιακός Υφυπουργός Τύπου είπαν ότι θα παρακολουθούν από κοντά το έργο της Διακομματικής Επιτροπής. Κατά τη συνάντηση ήταν παρόν και ο πρόεδρος της ΕΡΤ ΑΕ Αντώνης Κοβέος, με τον οποίο συζητήθηκαν τα εκκρεμή θέματα των εργαζομένων δημοσιογράφων στην ΕΡΤ. Τη συμβολή των νομαρχών και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης ζητά με εγκύκλιό του ο Υπηρεσιακός Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Μαρκόπουλος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη, ανεπηρέαστη και αδιάβλητη έκφραση της θέλησης του ελληνικού λαού στις εκλογές. Ο Υπουργός ζητά αμεροληψία και αντικειμενικότητα και αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων για την ηχορύπανση και αφυσορύπανση. Επίσης, συνιστά στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να αποφεύγουν τη χρησιμοποίηση της ιδιότητάς τους στον εκλογικό ανταγωνισμό. Σεμινάρια για τους δικαστικούς αντιπροσώπους θα γίνονται από αύριο έως την Τετάρτη 15 του μηνός στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Ακαδημίας 60. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στα Δωδεκάνησα, μίλησε χθες το βράδυ σε ανοιχτή συγκέντρωση στη Ρόδο. Πολίτες της Ρόδου, χαιρετίζω τη σημερινή απίστευτη συγκέντρωση. Τέτοια συγκέντρωση στη Ρόδο δεν ξανάγινε. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Έχω πει παντού, θα το πω και εδώ. Με τη δύναμη του Θεού και με την ψήφο του ελληνικού λαού θα είμαι ο Πρωθυπουργός στις 19 Ιουνίου. Λαέ της Ρόδου, ζητώ αυτή την ώρα από όλους υψηλό επίπεδο στη διεξαγωγή του εκλογικού αγώνα και ζητώ από όλους να αποφύγομαι το φανατισμό και τις οξύτητες. Είχα ριψοκινδυνεύσει πριν από εβδομάδες την πρόβλεψη ότι θα πάμε σε ήρεμες εκλογές, σε ήρεμο πολιτικό κλίμα και σε τίμες εκλογές. Χαίρο. Συνεχίζοντας, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα φέρει την κάθαρση και την τιμωρία των ενόχων και υποστήριξε ότι κανείς δεν αμφιβάλλει ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε ό,τι μπορεί για να συγκαλύψει τα σκάνδαλα. Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θα αφήσει τη δικαιοσύνη ανεπηρέαστη και όποιος βρεθεί ένοχος, ανεξάρτητα από το αξίωμά του, θα μπει στη φυλακή. Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα των εκλογών, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάψει να είναι κυβέρνηση και ότι η Νέα Δημοκρατία θα σχηματίσει στις 19 Ιουνίου τη δική της κυβέρνηση. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είπε ότι δοκιμάζονται αυτές τις μέρες από την προκλητική πολιτική της κυβέρνησης της Άγκυρας, ότι ο ίδιος είναι αμετακίνητος και σταθερός υποστηρικτής της πολιτικής ελληνοτουρκικής συνεννόησης και φιλίας και ότι δεν επιθυμεί να παρεμβάλλει εμπόδια στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας. Πρέπει όμως οι Τούρκοι να καταλάβουν, πρόσθεσε, ότι επιβάλλεται αμοιβαίος σεβασμός και ότι οι διαφορές πρέπει να λυθούν σε δίκαιη βάση. Ακολούθως, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε απαράδεκτο αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό στη Θράκη με τις ομές παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου και της τουρκικής ραδιοτηλεόρασης στις ελληνικές εκλογές. Απόψε, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε εκλογικά κέντρα του κόμματος στην Αθήνα. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, Χαρίλαος Φλωράκης, θα μιλήσει αύριο στις 9 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Η ομιλία του κυρίου Φλωράκη θα μεταδοθεί από την ΕΤΕΝΑ μετά το δελτίο ειδήσεων των 9. Απόψε, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, Λεωνίδας Κύρκος, μίλησε σε συγκέντρωση στο Αγρίνιο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης, Κωστής Στεφανόπουλος, μιλώντας απόψε στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η εκλογική αναμέτρηση της 18ης Ιουνίου θα διεξαχθεί με το σύστημα της απλής αναλογικής, που όχι μόνο αναιρεί τη χαμένη ψήφο, αλλά αποκλείει και την αυτοδυναμία οποιοδήποτε κόμματος.
Την απλή αναλογική πρόσθεσε ο κύριος Στεφανόπουλος, τη ψηφίσαμε ακριβώς γιατί καταλύει το σύνδρομο του δικοματισμού και της αυτοδυναμίας και δημιουργεί μια νέα περίοδο στην πολιτική μας ζωή. Σε άλλο σημείο, ο κύριος Στεφανόπουλος υποστήριξε ότι η νέα αυτή περίοδος των πολυκομματικών κυβερνήσεων ασφαλώς θα αποβεί ευεργετική για όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Ένας από αυτούς, ο πιο κρίσιμος, είναι η εξωτερική μας πολιτική, που θα απαλλαγεί από το ελάττωμα να ασκείται με το κριτήριο της εσωτερικής κατανάλωσης που έχει μία μονοκομματική κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία, με σημερινή ανακοίνωσή της, καταγγέλει την παράνομη, όπως αναφέρει, χρησιμοποίηση από τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ λεωφορείων των κρατικών αστικών συγκοινωνιών, τα οποία υποστηρίζει ότι αποσύρθηκαν χθες από τις συγκοινωνιακές γραμμές της πρωτεύουσας για να μεταφέρουν οπαδούς του ΠΑΣΟΚ στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, χωρίς να καταβληθεί κόμιστρο. Η Νέα Δημοκρατία καλεί την κυβέρνηση να μην επαναλάβει την αυθαίρετη αυτή ενέργεια ή άλλη παρόμοια και προειδοποιεί τους υπεύθυνους της ΕΑΣ ότι θα λογοδοτήσουν για τις παράνομες πράξεις τους και θα υποχρεωθούν να πληρώσουν οι ίδιοι τα έξοδα. Για το θέμα αυτό, σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται: κατανοούμε την ταραχή της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συγκλονιστική επιτυχία και τη χθεσινή συγκέντρωση των γυναικών στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ας προσπαθήσει να κρατήσει την ψυχραιμία της και ας μην τα βάζει με τα λεωφορεία καταφεύγοντας σε καταγγελίες που μόνο πανικό προδίδουν. Πληροφορούμε τη Νέα Δημοκρατία ότι για τη χρησιμοποίηση των λεωφορείων της ΕΑΣ από το ΠΑΣΟΚ υποβλήθηκε σχετική αίτηση την περασμένη Παρασκευή, υπογράφηκε συμφωνητικό και χθες καταβλήθηκε στην ΕΑΣ το συμφωνημένο τίμημα. Αντικείμενα αξίας έως 66.000 δραχμές θα μπορούν να εισάγουν ατελώς στη χώρα μας από την 1η Ιουλίου οι ταξιδιώτες που προέρχονται από τις χώρες της ΕΟΚ. Οι ανήλικοι ταξιδιώτες θα μπορούν να εισάγουν αντικείμενα αξίας έως 17.000 δραχμές. Την απόφαση αυτή υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών. Τα κυριότερα θέματα που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής που θα συνέλθει στις 26 και 28 Ιουνίου στη Μαδρίτη έδωσε στη δημοσιότητα η Ισπανική Προεδρία. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι 12 είναι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Κοινωνική Διάσταση της Κοινότητας, η Σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Περιβάλλον και η υπερχρέωση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και κυρίως αυτών της Λατινικής Αμερικής. Επιδότηση 8,96 δραχμών το κιλό χορηγείται από τις 2 Ιουνίου για τις εξαγωγές ροδακίνου σε τρίτες χώρες εκτός της Αυστρίας και της Ελβετίας. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, η τιμή απόσυρσης για τα βερίκοκα ορίστηκε σε 35,22 δραχμές το κιλό. Μήνυση κατά του Γεωργίου Τσάτσου, πρώην Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας Τσιμέντων Αγέτη Ρακλής και κατά παντός άλλου υπευθύνου για απάτη σε βαθμό κακουργήματος, κατέθεσαν σήμερα στην Εισαγγελία Αθηνών εκπρόσωποι της σημερινής διοίκησης της Αγέτη Ρακλής και δύο θυγατρικών εταιριών. Μια σύντομη ματιά σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις. Σε σύσκεψη και κλεισμένων των θυρών, μετέτρεψε απόψε ξαφνικά ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχάλη Γκορμπατσόφ τη συνεδρίαση της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης, ζητώντας από τους εκπροσώπους του τύπου, τους κάμεραμάν και τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Η απόφαση του Σοβιετικού ηγέτη πάρθηκε μετά από μια έντονη διαμάχη στους κόλπους του σώματος, που οδήγησε στην προσωρινή αποχώρηση των εκπροσώπων της Λιθουανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες των δυτικών ειδησιογραφικών πρακτορείων, το Σοβιετικό Κοινοβούλιο επρόκειτο σήμερα να ενημερωθεί σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης στο Ουσμπεκιστάν. Νεότερα τηλεγραφήματα αναφέρουν ότι 6 τουλάχιστον άτομα σκοτώθηκαν και περίπου 90 τραυματίστηκαν σε νέες ταραχές που ξέσπασαν σήμερα στην πόλη Κοκάντ της Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν, όταν εξαγριωμένοι πολίτες επιτέθηκαν εναντίον δημοσίων κτηρίων και πυρπόλησαν οχήματα. Φιλικές σχέσεις με την Ανατολή αλλά και με τη Δύση και μια διαρκή ειρήνη με το Ιράκ θα επιδιώξει το Ιράν σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του Προέδρου του Κοινοβουλίου της χώρας και Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων Χασεμί Ραφσατζανί. Κατά την πρώτη συνέντευξή του προς τους δημοσιογράφους μετά το θάνατο του θρησκευτικού ηγέτη της χώρας Αγιατολά Χομεϊνί, ο Ραφσατζανί, αφού ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Αυγούστου, υποσχέθηκε ότι θα ασκήσει την επιρροή του για την απελευθέρωση των Αμερικανών ομήρων στο Λίβανο, αποκάλυψε την πρόθεσή του να επισκεφθεί τη Σοβιετική Ένωση και διευκρίνησε ότι θα επιδιώξει τη βελτίωση των σχέσεων της χώρας του με τα αραβικά κράτη. Στην Ουάσιγκτον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εξέφρασε την άποψη ότι οι δηλώσεις του Ιρανού ηγέτη δεν προσφέρουν τίποτε νεότερο στη διεθνή σκηνή. Στη Βαγδάτη, εκπρόσωπος των Μουζαχεντίν, της σημαντικότερης αντιπολιτευτικής δύναμης της Περσίας, επισήμανε ότι οι δηλώσεις Ραφσατζανί δεν αποτελούν παρά ένα επιφανειακό μετριοπαθή ελιγμό του καθεστώτος.
σχεδόν έθριος, αν ο καιρός και το επόμενο διήμερο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα. Στο χάρτη, με τα βαρομετρικά συστήματα, οι υψηλές πιέσεις στην Ιταλία συνδυάζονται με τις χαμηλές στην Ανατολική Ευρώπη. Έτσι, πιο αναλυτικά για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη και τοπικά στα νότια-ανατολικά ισχυροί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά ηπειρωτικά από 15 μέχρι 32 βαθμούς και στις παράκτιες καθώς και στις νησιωτικές περιοχές από 19 μέχρι 29. Στην Καλαμάτα ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 μέχρι 32 βαθμούς. Τέλος, και στην περιοχή Θεσσαλονίκης ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 μέχρι 29 βαθμούς. Το Σάββατο και πάλι ο καιρός όλη τη χώρα θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί, ασθενείς και στα νότια τοπικά μέτρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Καλή σας νύχτα.